Πάμε όμως προηγουμένως Σοφία τη Φασουλάκη, καλημέρα σε όλους, η οποία είναι ήδη στο Βερολίνο που θα φτάσει σε λίγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το απόγευμα μάλλον Σοφία. Καλημέρα, καλημέρα, ναι, και είναι η δεύτερη συνάντηση, το δεύτερο τετ-α-τετ που γίνεται μεταξύ Μητσοτάκη και Σόλτς, Σόλτς Μητσοτάκη. Θυμίζω ότι ο κ. Γελάριος είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίμου λίγες μήνες μετά την εκλογή του στην καγκελαρία, ήταν Μάρτιος του 2022. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη διμερής συνάντηση που θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Σόλτς, με πολλά τα θέματα στην ατζέντα, παιδιά, τόσο τα διμερή όσο όμως και τα ευρωπαϊκά. Για παράδειγμα, μιλώ για το φυσικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες είναι ψηλά και αυτές στην ατζέντα, όπως μαθαίνουμε. Το μεταναστευτικό ή το ενεργειακό, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν προβλήματα ενέργειας. Θέλει η Γερμανία να διασυνδεθεί ηλεκτρικά και με την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, παιδιά, που θα συζητήσουν. Βέβαια, το Μεσανατολικό. Όλα αυτά, βέβαια, θα γίνουν αύριο, Τρίτη πρωί, όπου αμέσως μετά θα ακολουθήσουν και κοινές δηλώσεις. Σήμερα, να σας πω, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΔΕΓΙΟΥ, τον Φρέντερικ Μέρτς, ενώ αμέσως μετά θα υπάρξει ένα δείπνο που θα παρατεθεί στην καγκελαρία. Θα το φιλοξενεί η καγκελαρία, όμως οικοδεσπότης θα είναι ο Σαρλ Μισελ, ο οποίος βλέπει περιοδικά όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συναντηθεί σήμερα με τον κ. Μητσοτάκη, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, τη Λιθουανία, τον πρόεδρο της Λιθουανίας, τον πρόεδρο της Αυστρίας. Μάλιστα. Γίνεται αυτό το περιοδικό τέτα-τέτ. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Θα έχει ενδιαφέρον και το τι θα υποθεί μεταξύ του κ. Σόλτ και του κ. Μητσοτάκη. Ναι. Έχει ενδιαφέρον, παιδιά, να δούμε, μην ξεχνάτε, γιατί στις 16 ή στις 17 ο κύριος Ερντογάν θα βρίσκεται στην Γερμανία. Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.